Η πρώτη πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ θα διεξαγόταν το 1998 στην Πάλμα της Ισπανίας. Ήταν μια αποστολή στην οποία για πρώτη φορά είχαμε τη συνοδεία ενός παράγοντα της Ομοσπονδίας. Επειδή μέχρι τότε είχαμε πάρα πολύ πόλεμο από την Ομοσπονδία, υπήρχαν παράγοντες οι οποίοι μας είχαν εκφοβήσει. Σε διάφορες συναντήσεις με την Ομοσπονδία, εμένα προσωπικά μου είχαν επιτεθεί, μου λέγανε ότι είμαι ένα τίποτα, ότι δεν θα μπορέσω να φέρω καμία διάκριση και ότι δεν περιμένουν τίποτα από μένα. Εγώ αγνοώντας το αυτό, συνεχίζαμε με την Εμιλία κανονικά τη δουλειά μας, προσπαθώντας να έχουμε μια πολύ καλή επίδοση. Ένας εκ των παραγόντων της Ομοσπονδίας ήταν πιο φιλικός και σε αυτόν είχαμε στρέψει όλες μας τις ελπίδες, γιατί θεωρούσαμε ότι μπορεί να υπερασπίσει τα δικά μας τα δικαιώματα. Γιατί κάθε φορά που πηγαίναμε στην Ομοσπονδία έπρεπε να διαπραγματευτούμε για πράγματα που είχαμε δικαίωμα να λάβουμε, όπως αυτό ήταν το να πάμε σε κάποια ταξίδια, να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας, να έχουμε κάποια χρήματα για να μπορούμε να πάμε σε αυτές τις αποστολές και φυσικά να έχουμε και κάποια υλικά, γιατί το άθλημα της ιστιοπλοίας είναι τεχνικό. Μέχρι τότε νομίζαμε ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν με το μέρος μας. Ήταν ο μοναδικός ο οποίος φαινόταν ότι δεν ήταν κακοπροαίρετος. Σιγά σιγά αναπτύχθηκε μία πιο φιλική σχέση και όταν είχαμε κάποια προβλήματα μαζί με την Εμιλία, μιλάγαμε περισσότερο μαζί του, γιατί αυτός μας εκπροσωπούσε μετά στον πρόεδρο, μίλαγε για μας και κάπως λυνόντουσαν τα θέματα. Όταν λοιπόν ακούσαμε ότι σε εκείνη την αποστολή θα ήταν μαζί μας, πραγματικά ανακουφιστήκαμε όλοι. Ταξιδεύαμε μαζί με την ομάδα των αντρών και τον προπονητή μας τον Ηλία τον Μιλωνά. Η πρόκριση δεν πήγε ακριβώς όπως την περιμέναμε, δεν φέραμε κάποιο μετάλλιο, όμως και τα δύο σκάφη καταλάβαμε την πέμπτη θέση και έτσι ήμασταν απόλυτα ικανοποιημένοι γιατί πετύχαμε την πρόκριση. Για μένα θα ήταν η πρώτη συμμετοχή μου στην Ολυμπιάδα και ήμουν η πιο μικρή της ομάδας. Την τελευταία μέρα αποφασίσαμε να βγούμε έξω να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Και όταν έφτασε η ώρα να γυρίσουμε πίσω, γυρίσαμε ανά δύο. Εμείς με τον παράγοντα μείναμε τελευταίοι και μιλάγαμε. Εγώ όντας ενθουσιασμένη, περίμενα πώς και πώς να μοιραστώ τις εμπειρίες και να πω για τους Ολυμπιακούς που θα πήγαινα στο Σίδνεϊ. Γυρνώντας στο ξενοδοχείο, κάποια στιγμή γύρισε και με φίλησε. Εγώ πάγωσα, έμεινα έκπληκτη. Δεν μπορούσα να καταλάβω από πού ξεκίναγε αυτή η συμπεριφορά. Δεν ήξερα τι να κάνω, απομακρύνθηκα, θυμάμαι ήταν και ανηφόρα, απομακρύνθηκα από κοντά του, ο ένας στο ένα πεζοδρόμιο, ο άλλος στο άλλο και συνεχίσαμε προς το κοινό μας ξενοδοχείο. Μέσα στο ασανσέρ, εγώ έμενα σε πιο πάνω όροφο και όταν σταματήσαμε στο δικό του, μου λέει θα έρθει στο δωματιό μου. Του λέω δεν υπάρχει κάποιος λόγος γι' αυτό. Του είπα καληνύχτα. Μου λέει έλα, δύο λεπτά να σου μιλήσω. Εγώ φοβισμένη από την προηγούμενη κίνηση, ήμουνα πάρα πολύ διστακτική. Μου λέει έλα μωρέ τώρα, φοβάσαι. Αμέσως με έπιασε το παράπονο. Όχι βέβαια, δεν φοβάμαι. Δεν ήμουνα και κανένα κοριτσάκι που δεν είχε προσωπικότητα. Θεωρούσα ότι μπορώ να ανταπεξέλθω σε κάθε δυσκολία. Θα πάω. Όταν μπήκα μέσα, στην αρχή μιλούσαμε για τους αγώνες. Μετά άρχισε να με πλησιάζει περισσότερο. Εγώ άρχισα να αμήνομαι. Μετά άρχισε να προσπαθεί να με πείσει. Έλα λίγο εδώ, έλα να σου μιλήσω. Μετά πολλά άρχισε να απλώνει τα χέρια του παραπάνω, να με φυλάει, να με ρίχνει στο κρεβάτι. Του λέω δεν θέλω. Έλα μωρέ, δεν είναι τίποτα. Δεν θέλω. Προσπάθησα με τον τρόπο μου να του δείξω ότι δεν υπάρχει καθόλου αμοιβαία επιθυμία, ότι δεν υπάρχει συνένεση. Εκείνος όμως προσπαθούσε να με βγάλει τρελή. Όταν κάποιες φορές ήταν πιο άγριος, έβλεπε ότι εγώ απομακρυνόμουν, σταμάταγε. Άφηνε λίγη ώρα να περάσει. Ξανά το ίδιο πράγμα. Σηκώθηκα να φύγω. Έλα, πού πας τώρα. Κάποια στιγμή, έτσι όπως ήταν επάνω μου, του λέω δεν μπορώ να το πιστέψω ότι δεν καταλαβαίνεις ότι σου λέω δεν θέλω. Αυτό συνέχισε.
Εγώ ήμουν παγωμένη. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα εκείνη την ώρα είναι να αντιδράσω να το σπάσω το ξύλο. Ήξερα όμως ότι αυτός είχε πολύ μεγάλη θέση στην Ομοσπονδία και ότι εκείνη την ώρα δεν ήταν κανένας για να δει. Κανένας δεν ήξερε τι συνέβαινε. Και όλοι θα λέγανε ότι γιατί γύρισες μαζί του πίσω και δεν έφυγες με τους άλλους μαζί. Αλλά εγώ δεν ένιωθα κάποιο φόβο και κάποιο λόγο για τον οποίο θα έπρεπε να φοβηθώ να γυρίσω μόνη μου. Άλλωστε ήμουνα πάντα ανεξάρτητη. Όταν τελείωσε, συνειδητοποίησα ότι με είχε βιάσει. Ότι ό,τι και αν του είπα, αυτός δεν σταμάτησε. Όπως και αν του έδειξα ότι δεν επιθυμώ αυτή τη συνέβρεση, αυτός δεν το δέχτηκε. Και τελικά είχα γίνει θύμα. Σηκώθηκα. Όταν έφυγε από πάνω μου, έφυγα γρήγορα. Ανέβηκα στο δωμάτιό μου. Η συναθλήτριά μου κοιμότανε. Έκανα μπάνιο. Ένιωθα τόσο βρώμικη, ήθελα να φύγει, ήθελα να βγάλω όλη μου τη σάρκα από πάνω μου. Και ένιωθα ντροπιασμένη, πληγωμένη, μόνη αδικημένη και πολύ θυμωμένη με τον εαυτό μου, που δεν είχα βάλει τις φωνές, που δεν τον είχα διώξει χτυπώντας τον με όλη μου τη δύναμη. Και είχε γίνει όμως, αυτό είχε γίνει. Είχαν τελειώσει οι αγώνες, γυρνούσαμε πίσω. Εγώ την άλλη μέρα σχεδόν δεν μπορούσα να μιλήσω. Και όταν αυτό τελείωσε, μετά περάσανε κάποιες μέρες και στην Αθήνα, όσο συνειδητοποιούσα τι μου είχε συμβεί, τόσο χειρότερα ένιωθα. Είχα μία σχέση τότε, το μοιράστηκα με τον σύντροφό μου. Εκείνος μου είπε ότι ήθελε να αντιδράσει, να πάει να τον χτυπήσει, να τσακωθεί. Εγώ δεν τον άφησα, γιατί ήταν και αυτός αθλητής και ποιος θα με πίστευε και πώς θα συνεχίζαμε, γιατί εφόσον αυτοί είχαν τόση κυριαρχία πάνω μας και κάθε φορά παρόλες τις ικανότητές μας έπρεπε να τα έχουμε καλά για να μπορεί να συνεχίζεται η προετοιμασία μας, ένιωθα ανήμπορη, ένιωθα ένα κομμάτι σαν ένα πιόνι που δεν ορίζω εγώ το παιχνίδι αλλά το παίζουν άλλοι. Και ένιωθα εγκλωβισμένη, οπότε του είπα μη μιλήσεις και εκείνος το δέχτηκε. Ο παράγοντας αποφάσισε κάποια στιγμή να επικοινωνήσει μαζί μου, δεν είχαν περάσει νομίζω 2 εβδομάδες, και ήθελε να με συναντήσει, προφανώς γιατί είχε συνειδητοποιήσει ότι εγώ ήμουν εξοργισμένη και μπορεί να μίλαγα. Του είπα δεν θέλω να σε συναντήσω, μου λέει μόνο θα μιλήσουμε. Του λέω δεν σε εμπιστεύομαι πια, μετά από αυτό που έκανες δεν σε εμπιστεύομαι καθόλου. Μου λέει θα μιλήσουμε σε ένα χώρο δημόσιο. Έτσι μιλήσαμε έξω από τα Αστέρια. Συναντηθήκαμε εκεί, πάνω στην παραλιακή, στη Γλυφάδα. Και μπαίνοντας στο αυτοκίνητο προσπαθούσε να δει πώς εγώ το έχω πάρει, πώς θα αντιδράσω, προσπαθούσα να καταλάβει νομίζω τι θα έκανα. Εγώ το πρώτο που το ρώτησα ήταν πώς μπόρεσες να μου το κάνεις αυτό, πώς μπόρεσες να εκμεταλλευτείς την εμπιστοσύνη που σου είχα. Μου είχε πει ότι ο γιος του ήταν 1 χρόνο μικρότερός μου, οπότε του λέω θα μπορούσε να σου είναι ο πατέρας μου, πώς μπορείς, θα μπορούσες αυτό να το κάνεις, φαντάζεσαι να το κάνει κάποιος το παιδί σου. Εκείνος κατάλαβε ότι πλέον ήμουνα σε άλλη φάση, ότι είχα συνειδητοποιήσει όλο αυτό το βιασμό και προσπαθούσε να με ηρεμήσει. Δηλαδή πλέον δεν ήταν συζήτηση, ήταν περισσότερο πώς θα με φέρει σε ένα σημείο όπου δεν θα αντιδρώ, όπου θα μου δείξει ότι θα απομακρυνθεί, να με αφήσει, να ηρεμήσω και δεν θα ανακατευτεί πια. Γύρισα και του είπα δεν θέλω να με ξανανοχλήσεις ποτέ, δεν θέλω να με ξαναπάρεις ποτέ τηλέφωνο. Φυσικά ήξερα ότι αυτό δεν θα συμβεί και ότι θα ξαναεπικοινωνήσουμε γιατί βρισκόταν στην Ομοσπονδία, οπότε μοιραία θα έπρεπε να τον ξαναδώ. Και τον απείλησα ότι αν ποτέ τολμήσει να με ξαναπλησιάσει, ότι θα τον καταγγείλω.
εκείνος δέχτηκε ότι δεν θα με ξαναπλησιάσει. Και έτσι από τότε δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ για αυτό το θέμα. Υπήρξαν πολλές φορές που ξανασυναντηθήκαμε, υπήρχαν σε συναντήσεις, γιατί ήταν υπεύθυνος εθνικών ομάδων, έπρεπε να αναφερθούμε σε αυτόν, έπρεπε να διαπραγματευτούμε με αυτόν. Εμένα φυσικά η στάση μου άλλαξε. Και δεν άλλαξε μόνο η στάση μου, αλλά άλλαξε η ζωή μου για πάντα. Γιατί εκείνη τη στιγμή του βιασμού στην Ισπανία, έχασα ότι εκτίμηση είχα για τον εαυτό μου, την είχα χάσει, γιατί δεν μπορούσα να συγχωρέσω τον εαυτό μου ότι έκανε αυτό το λάθος. Ότι δεν αντέδρασα, δεν τον χτύπησα, δεν φώναξα, δεν τον κατήγγειλα αμέσως. Και μετά ένιωθα εγκλωβισμένη ότι ή θα μίλαγα και θα ελευθέρωνα την ψυχή μου ή θα έπρεπε να χάσω το όνειρό μου. Με την Εμιλία είχαμε δουλέψει πάρα πολύ. Ένιωθα πολύ μεγάλο βάρος της ευθύνης και ήταν και το όνειρο και των δύο μας. Δεν ήθελα αυτό να το καταστρέψω και δεν ήθελα να φύγω από το χώρο της ιστιοπλοείας, γιατί για μένα ήταν η ζωή μου και είναι ακόμα η ζωή μου. Έτσι αποφάσισα να το θάψω πολύ βαθιά αυτό το περιστατικό και να κάνω ότι δεν υπήρχε. Φυσικά, στην πορεία των χρόνων, διάφορα συμβάντα, είτε που άκουγα ή μάθανα για άλλους, φέρανε σιγά σιγά ξανά το συμβάν αυτό στην επιφάνεια και τότε ο θυμός συνειδητοποίησε ότι γινόταν όλο και μεγαλύτερος και ερχόταν στον ύπνο μου. Ερχόταν σε φάσεις που δεν το περίμενα. Η συμπεριφορά μου ήταν επιθετική σε κάποιες φάσεις, αλλοπρόσαλη σε άλλες, αλλά έπρεπε να ελέγξω τον εαυτό μου. Γιατί στον πρωταθλητισμό πάντα πρέπει να ελέγξεις τον εαυτό σου και πάντα πρέπει να μπορείς να αποδίδεις τα μέγιστα. Αυτό όταν πέρασε και άρχισε να αλλάζει η συμπεριφορά μου απέναντι στον παράγοντα, εκείνος άρχισε να είναι πιο επιθετικός. Έβλεπε ότι τον αγνοούσα, έβλεπε ότι ήμουν πολύ απόμακρη. Κάποιες φορές αντιδρούσε και πολύ αρνητικά απέναντί μου. Σε κάθε προσπάθειά μου να διεκδικήσω πράγματα λόγω των επιτυχιών που είχα, εκείνος με απαξίωνε. Στη συνέχεια μετά τους Ολυμπιακούς της Αθήνας, όλο λέγανε για νέους αθλητές που έρχονται και εγώ ήδη αγωνιζόμουν με δύο νέες συναθλήτριες. Παρ' όλα αυτά δεν είχαμε βοήθεια. Είχαμε πόλεμο, γιατί και η κόρη του Προέδρου της Ομοσπονδίας τότε έκανε αγωνιστικό αθλητισμό. Πολλοί με είχαν προειδοποιήσει ότι μπορεί να μας σαμποτάρουν, ότι μπορεί να μας στήσουν αγώνες. Εγώ δεν τα πίστευα όλα αυτά. Πίστευα ότι με την αξία μου θα κέρδιζα. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα. Υπήρχαν πολλά περιστατικά όπου όντως υπήρχαν στημένοι αγώνες. Είχα κάνει κάποιες καταγγελίες, είχα ενημερώσει την Ολυμπιακή Επιτροπή, είχα κάνει γράμματα στη Γενική Γραμματεία, αλλά ποτέ δεν δικαιώθηκα. Ξαφνικά εξαφανιζόντουσαν επιτροπές, εξαφανιζόντουσαν χαρτιά, άνθρωποι κάνανε ότι δεν γίνανε πράγματα που όντως γίνανε στη θάλασσα. Και έτσι κατάλαβα ότι όλη αυτή η ιστορία και όλο το περιβάλλον της ιστιοπλοείας και όλο οι άνθρωποι που είναι γύρω από την Ομοσπονδία είναι μια κλίκα και δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Οπότε αποφάσισα να επικεντρωθώ περισσότερο στο αγωνιστικό κομμάτι, σε αυτό που εγώ μπορούσα να ελέγξω και άρχισα να κρατάω μια πολύ σταθερή απόσταση από την Ομοσπονδία, προσπαθώντας ούτε καν να έρχομαι σε επαφή μαζί τους, παρά μόνο όσο χρειαζόταν και όσο ήταν εντελώς απαραίτητο. Τότε δεν ήμουν παντρεμένη, όμως το 2005 με τον πρώην άντρα μου, τον Ανδρέα τον Κοσματόπουλο, που ήμασταν παλαιότερα συναθλητές, αναπτύχθηκε μια τρυφερή σχέση και ήταν ο πρώτος μετά τον άνθρωπο που το είχα μοιραστεί για πρώτη φορά το 1998, που μοιράστηκα το γεγονός του βιασμού. Ο Ανδρέας είναι 10 χρόνια μεγαλύτερός μου, είναι ένας άνθρωπος που τρέφαμε ιδιαίτερα μεγάλο σεβασμό για εκείνον, για τις απόψεις του, πιο όριμος από όλους μας. Όταν άκουσε για το βιασμό δεν το πίστευε, έμεινε έκπληκτος, δεν πίστευε πως ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια τόσο
ήταν μια τόσο φιλική φιγούρα, είχε διαπράξει ένα έγκλημα και τελικά όταν το μοιράστηκα μαζί του, τα συναισθήματά του δεν ήταν ενθαρρυντικά. Τα συναισθήματά του μάλλον μου προκάλεσαν μια δυσφορία, γιατί το πρώτο που με ρώτησε είναι το γιατί δεν το πες, αν υπάρχει κάποιος μάρτυρας, και πράγματα που με κάνανε να νιώσω ανασφάλεια. Προσπάθησα να του πω πώς να υπάρχει μάρτυρας, αφού ο άνθρωπος με βίασε, ήταν αυτός και εγώ. Μου λέει, ναι, και πώς θα το αποδείξεις. Μα λέω, μα αυτό συνέβη. Τότε εκείνος μου εξήγησε ότι αν δεν έχω κάποιο μάρτυρα, ότι μπορεί ο άλλος να μου κάνει καταγγελία, να μου κάνει αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση και μετά να έχω εγώ πρόβλημα. Δεν μπορούσα να καταλάβω, νιώθα εγκλωβισμένη και πάρα πολύ θυμωμένη, γιατί πώς γίνεται ένας άνθρωπος να σε βιάζει και τελικά να καταλήγεις εσύ να μπλέκεις και να μην σε πιστεύει κανένας. Όλο αυτό το κομμάτι ήταν πολύ μπλεγμένο στο μυαλό μου, ένιωθα μεγάλο φόβο, αγανάκτηση, γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν είχα κάνει τη σωστή κίνηση που δεν είχα μιλήσει τότε. Και έτσι πάλι έπρεπε να το θάψω. Στα χρόνια που περνάγανε, το εκμυστηρεύτηκα σε φίλους, συναθλητές, στην ψυχολόγο μου με την οποία είχα θεραπεία. Έκανα θεραπεία για πολύ καιρό και συνεχίζω να κάνω. Και κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι αυτό το πράγμα οριμάζει λίγο περισσότερο. Έκανα κάποιες απόπειρες να σκεφτώ να το ξαναπώ, αλλά καθότι συνέχιζε τον πρωταθλητισμό μέχρι πολύ προσφάτως, πάντα ήξερα ότι θα έχω να αντιμετωπίσω κάτι πολύ μεγάλο, το οποίο δεν ήξερα αν θα μπορούσα να διαχειριστώ. Όταν έγινε η αγωγή στον Νίκο Κακλαμανάκη και όλοι οι αθλητές κάποια στιγμή συσπηρωθήκαμε και συζητήσαμε τι έχει βιώσει ο καθένας, μείναμε όλοι έκπληκτοι, γιατί ο καθένας είχε να διηγηθεί μία ιστορία, ίσως όχι έναν βιασμό σαν το δικό μου, αλλά οπωσδήποτε κακοποίηση, λεκτική, εκφοβισμό, κάθε είδους κατάχρηση εξουσίας. Και όλοι βρισκόμασταν στον ίδιο χώρο, τα είχαμε υπομείνει για τόσα χρόνια και δεν είχαμε κάνει τίποτα γι' αυτό. Η αγωγή λοιπόν ήταν μία αφορμή για μένα να σκεφτώ πολύ καλά ότι είχε έρθει η ώρα να μιλήσω στη δικαιοσύνη. Και έτσι όταν κλήθηκα σαν μάρτυρας, κατέθεσα στον εισαγγελέα το συμβάν του βιασμού, κατονόμασα τον παράγοντα αυτό και έδωσα κάθε λεπτομέρεια για αυτά που γίνανε. Και ήμουνα πλέον ήσυχη ότι τουλάχιστον έχω κάνει το σωστό βήμα, έχω μιλήσει στη δικαιοσύνη, ελπίζοντας ότι πλέον θα πάρουν όλα το δρόμο τους, όντας αποφασισμένοι ότι θα δώσω αυτή τη μάχη που είναι έξω από το νερό, αλλά είναι εξίσου σημαντική, γιατί θα εξηγιάνει τον ελληνικό αθλητισμό και την ιστιοπλοεία ειδικότερα που βρισκόμαστε εμείς. Μετά την καταγγελία αυτή πέρασε λίγος καιρός και παρακολούθησα τυχαία στο ίντερνετ μία συζήτηση που έγινε από το Ίδρυμα Ωνάση και τη Στέγη συγκεκριμένα, όπου μιλούσαν για τον εκφοβισμό, την κακοποίηση, το σεξισμό, και υπήρχαν διάφορες παρουσίες εκεί όπου μιλήσανε πολύ με πολλές λεπτομέρειες, κάτι που με έκανε να ξαναθυμηθώ το δικό μου το βιασμό και να θυμηθώ και μία περίπτωση όπου τυχαία κάποιος γονέας, όταν του είπε ότι κάνω ιστιοπλοεία, μου είπε, «Α, ξέρεις τον τάδε?» Και λέω, «Δυστυχώς ναι», γιατί ήταν ο συγκεκριμένος ο βιαστής μου. Και μου λέει, «Ποιος, αυτός που την πέφτει σε 15χρονα». Όταν το άκουσα αυτό, πάγωσα, εκεί συνειδητοποίησα ότι, Σοφία, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με σένα, έχει να κάνει και με άλλους. Και αν αυτός ο άνθρωπος το έκανε αυτό σε σένα τότε και συνεχίζει να βρίσκεται στην Ομοσπονδία και ειδικά σε εξέχουσα θέση, μπορεί να κακοποιεί και άλλα παιδιά.
Αυτό λοιπόν το βάρος δεν μπορούσα πλέον να το σηκώσω και από τη στιγμή που ήδη το είχα καταγγείλει στη δικαιοσύνη, συνειδητοποίησα ότι μπορεί μεν να έχω κάνει αυτό που πρέπει νομικά, αλλά ηθικά αυτός ο άνθρωπος κυκλοφορούσε ελεύθερος, χωρίς καμία συνέπεια. Αποφάσισα λοιπόν μετά να γράψω ένα σχόλιο, θέλοντας να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μου με τις υπόλοιπες γυναίκες που κατέθεταν το δικό τους το βίωμα, και έγραψα λοιπόν στα σχόλια στο ίντερνετ ότι ξέρετε κάτι, και εγώ έχω υποστεί βιασμό και καταλαβαίνω απόλυτα τα θύματα. Δεν είναι εύκολο να βγεις και να μιλήσεις. Και τίποτα άλλο. Δεν έγινε κάτι, μέχρι που κάποια μέρα χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν η Εβίτα από το Marie Claire, η οποία μου είπε: «Σοφία, είδαμε το σχολείο σου. Θέλεις να δώσεις μια συνέντευξη για να μιλήσεις για αυτή την παρενόχληση?» Λέω: «Δεν ήταν παρενόχληση, ήταν κακοποίηση, ήταν βιασμός». Με ρώτησε εάν είμαι έτοιμη να το κοινοποιήσω και της είπα πως είμαι. Και έτσι δέχτηκα να κάνω την πρώτη συνέντευξη, όπου της εξήγησα και τους φόβους μου. Της εξήγησα ότι υπάρχουν επικείμενες εκλογές στην Ομοσπονδία και σε παρακαλώ δεν θέλω να προσπαθήσουν να ταυτίσουν αυτό το τόσο τραυματικό γεγονός για μένα με τις εκλογές. Γιατί λέω αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν, θα προσπαθήσουν να βρουν μία αιτία γιατί βγήκα να το πω τώρα. Ο λόγος που βγήκα να το πω τώρα είναι ότι τώρα μπορώ να το διαχειριστώ, τώρα μπορώ να αντιμετωπίσω τα παιδιά μου. Έχω κάνει πολυετή εμπειρία, πολυετή δουλειά με τον εαυτό μου για να μπορώ να σηκώνομαι κάθε πρωί και να ξέρω ότι ναι, με έχουν βιάσει, αλλά θα βοηθήσω άλλους ανθρώπους να μην το πάθουν αυτό, να είναι χαρούμενοι μέσα στον αθλητικό χώρο, να ζουν τις χαρές του αθλητισμού χωρίς να φοβούνται. Θα το κάνω και για άλλες γυναίκες, για να μπορούν να στέκονται και να λένε ένα όχι και να ξέρει ο απέναντί τους ότι δεν μπορεί να περάσει αυτό το όριο. Θέλω να βοηθήσω να μπει αυτό το όριο, με λίγα λόγια, και να είναι ξεκάθαρο για όλους, και για τις γυναίκες και για τους άντρες. Δεν μπλέκουμε το φλερτ με το βιασμό. Και εγώ γυναίκα είμαι, είχα σχέσεις, μπορώ να καταλάβω ποια είναι η έννοια και πού σταματάει κάτι να γίνεται με τη θέλησή σου. Άλλο είναι ο έρωτας, άλλο είναι το να μην θέλεις κάτι και άλλο να στο επιβάλλει, και όχι μόνο να στο επιβάλλει, αλλά να καταχράζεται την εξουσία που έχει πάνω σου, γιατί ξέρει ότι εσύ δεν μπορείς να αντιδράσεις. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο δεν θα ήθελα να ξανασυμβεί σε κανέναν.